και μάλιστα στον κινηματογράφο. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον συντάκτη κινηματογράφου και κριτικό από το Βήμα και τα Νέα, τον Γιάννη Ζουμπουλάκη. Καλησπέρα, Γιάννη. Πώς Καλησπέρα. Καλά. Λοιπόν, νέα ταινία αυτή την εβδομάδα. Ναι, προτείνουμε πάντα μία ταινία, ε, μία ταινία για τον κόσμο. Ενδιαφερόμαστε κυρίω για να ξεσκάσει και να μην προβληματιστεί ιδιαίτερα. Ανάλαφρη. Ανάλαφρη. Και νομίζω ότι αυτή η ταινία ταιριάζει. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά ταιριάζει. Λέγεται το αριστούργημά μου. Δεν είναι ακριβώ αριστούργημα η ταινία. Αλλά δεν πειράζει. Είναι μια ταινία από την Αργεντινή, διακρίθηκε μάλιστα στο Φεστιβάλ Βενετίας πέρσι και έχει να κάνει με μια ανδρική φιλία ανάμεσα σε έναν ζωγράφο και σε έναν γκαλερίστα. Αυτό είναι το βασικό της θέμα, αλλά με μια απάτη πίσω, για την οποία δεν θα πούμε τίποτα. Ε, να μην μάλιστα καταστρέψουμε βέβαια στο suspense, στην αγωνία. Ναι, γιατί όλες αυτές οι ταινίε το έχουν αυτό και το, χρει... το χρειάζονται κιόλα. Ε, το ενδιαφέρον στην ταινία είναι το, αυτός ο κόσμος των καλλιτεχνών πόσο παράξενος και απρόβλεπτος μπορεί να είναι Δηλαδή, εδώ μιλάμε για ένα καλλιτέχνη ο οποίο δεν έγινε ποτέ ιδιαίτερα γνωστό, αλλά τελικά ούτε και ήθελε να γίνει. Ε, και έναν καλερίστα ο οποίο στάθηκε δίπλα του και παλεύει να τον προωθήσει, χωρί να έχει όμω την ανάλογη συμμετοχή από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Ε, έχει, είναι, είναι, μια ταινία που, που σε, σε, βάζει και σκέφτεσαι. Μεγάλη σε διάρκεια επίση. Όχι, είναι λίγο πιο κάτω από τι δύο ώρε. Ε, και νομίζω θα περάσει ευχάριστα ο κόσμο αν πάει να τη δει. Πολύ ωραία. Γιάννη Ζουμπουλάκη, σε ευχαριστώ πολύ και την επόμενη Τετάρτη βεβαίω θα πούμε για μια ακόμη ανάλαφρη φαντάζομαι ταινία. Να καλά.